Ένα νεαρό άνδρα που εργαζόταν σε στρατιωτική βάση και είχε πάθο με τα όπλα, φαίνεται να ευθύνεται για τη διαρροή διαβαθμισμένων Αμερικανικών εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ω άκρο απόρριτα και έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Αναφέρουν λεπτομερό στι απόψει τη Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ φαίνεται ότι περιέχουν διάφορε πληροφορίε και για στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η αποκάλυψη αυτών των εμπιστευτικών εγγράφων συνιστά πολύ σοβαρό κίνδυνο για την Αμερικανική. ...εθνική ασφάλεια, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το θέμα. Ο δράστης μοιράστηκε τις απόλυτες πληροφορίες σε μια ομάδα στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord και συγκεκριμένα με περισσότερα από 20 άτομα με τους οποίους είχε το ίδιο πάθος για τα όπλα. Ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνει τον απολογισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι την 1η Μαρτίου του 2023. Με βάση τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ρωσικές απώλειες φτάνουν περίπου τους 223.000 άνδρες. Σε κατάσταση συναγερμού εξακολουθεί να βρίσκεται το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας που έλαβαν χώρα αμέσω μετά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Γουέν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν προειδοποίησε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να ξεκινήσει πόλεμο καταδικάζοντας τις κινέζικες απειλές. Η Δετάρτη Ταϊπέη κατέγραψε 35 πτήσει κινέζικων αερομαχητικών και τη δραστηριότητα 8 πολεμικών πλοίων γύρω από τα ύδατα του νησιού. Η Ουάσικτον Παρακολουθεί στενά την κινεζική προκλητικότητα στον ειρηνικό. Την ανησυχία του εκφράζουν και ευρωπαϊκέ χώρε ζητώντα αποκλιμάκωση.